Όπου πέναγε τα σάρων. Ένα πράγμα σύνεχο. Δεν ξέρω πόσα τυφώνες είχε. Πέναγε τα σύγχρονα πάνω. Πόσο πάναγε φέτο τυφώνες είχε. 200 τόσο τυφώνες είχε φέτο. Τώρα σε μερική τυφώνες. Γιατί είχες. Αλλά τώρα λέει τα κρατικά. Εκεί είναι πούς μετά. Αλλά και στην Αμερική τα έχουν ονόμαζει. Πάντως Κώστα, δεν ξέρω, θα το πω έτσι στην τύχη, αλλά ίσως να κρύβει και κάτι. Γιατί τώρα τελευταία εδώ και 10 χρόνια στην Αμερική γίνονται πολλά πράγματα. Από εκεί. Τυχαίο γεγονός. Τώρα λέει τυχαίο είναι τυχαίο. Και παλιά γεγονός. Συνέχεια. Και παλιά. Τώρα είναι συνέχεια. Τώρα παραγγείλει. Βλέπαμε στη τηλεοράσεις. Τσουνάμια, τον Ναταλό, τα... Δεν τα δίνει τηλεοράσεις. Τώρα έχει δημοσιότητα μεγάλη και τα δίνει περισσότερα. Γι' αυτό φαίνονται περισσότερα τώρα. Πάντα τα ίδια τα πάντα. Όλα τα κακά που δείξει. Μπορεί. Θα δούμε και πολλά. Όλα που δείξει από την Αμερική, όλα από εκεί. Αν ζούμε. Αν μας επιτρέψει ο κύριος να υπάρχει. Στην Αμερική με την Ευρώπη υπάρχει μία διαφορά. Λοιπόν, εκεί πέρα γίνονται μεγάλες καταστροφές. Μεγάλες. Και γι' αυτό πριν τώρα στη Γερμανία φέτος, στην Βόρεια Ευρώπη, τα χιόνια τόσα πολλά που έριξε, δεν κάνει ποτέ, ποτέ δεν έκανε τόσα πολλά. Καλά, αυτό έτυχε μέσα σε ένα μεγάλο χρόνο, έπρεπε να κάνει να μια φορά. Στην Ιαπωνία κάτω από την Ευρώπη, συνέχεια. Περιμένα με παιδί πάνε χιόνια και... Στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύ, ουράνιε, παράκτε, το πνεύμα της αληθείας, του Παναγού Παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και της ζωής χωρικός, ελθέ και σκήνωσε ημί και καθάρισε ημάς τα πάσης κυρίως, σώσε τον αγαθέντα ψυχάς ημών. Σήμερα θα φιλοξενηθούμε από πρώτον από το μεγαλύτερο ρήτορα της Εκκλησίας μας. Πώς το είπες? Το μεγαλύτερο ρήτορα και άγιο της Εκκλησίας μας, τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Και το δυναμικότερο ρήτορα της εποχής μας, τον τέως επίσκοπο Βλωρίνης, Αυγουστίνο Καντιώτη. Τέως. Ηγέτη κυβερνητική. Όχι. Αφού λέει τέως. Έχει παραιτηθεί. Α, αφού λέει. Και λάβει άλλο στην επισκοπή. Λοιπόν. Α, ναι, 100 χρόνια δεν είναι. Και το θέμα μας είναι ο ληστής επάνω στο Σταυρό. Σε όλους είναι γνωστό ότι ο Σταυρός του Κυρίου ήταν και είναι και θα είναι το ανώτερο σχολείο όλων των εποχών. Επαναλαμβάνω ότι ο Σταυρός Κυρίου ήταν, είναι και θα είναι το ανώτερο σχολείο όλων των εποχών. Σε αυτό το σχολείο φίτησε ο ληστής και άφησε φωνή που δεν θα λησμονηθεί όσο υπάρχει η πλάση, όσο υπάρχει ο κόσμος. Μικρή φωνή, λέει, άφησε πάνω στο σταυρό, αλλά μεγάλη απήχηση βρήκε η φωνή του ληστού. Πρέπει να σημειώσουμε ότι ο ληστής ήταν και είναι και θα είναι θεολόγος. Γιατί ο ληστής σε στιγμές μεγάλης
οδύνης και πόνου, αποκάλυψε ή μάλλον ενεβάθινε, μπήκε σε βάθος και σε πλάτος και σε ύψος του προσώπου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Άλλοι και σήμερα και χτες φοιτούν σε πανεπιστήμια, ακούνε σοφούς δασκάλους, διαβάζουνε βιβλία που έχουν γράψει μεγάλοι επιστήμονες, θεολόγοι, δίνουν εξετάσεις, παίρνουν πτυχίο και ονομάζονται θεολόγοι. Και πιστεύει ο λαός ο πολλής ότι μπορούν να δίνουν απαντήσεις αυτοί οι σπουδαγμένοι σε μεγάλα ζητήματα. Επάνω στην πίστη, επάνω στη θρησκεία. Όμως ο ληστής δεν έκανε ούτε χρόνια, ούτε μήνες, ούτε ημέρες, αλλά πολύ, πάρα πολύ ελάχιστο χρονικό διάστημα πάνω στο Σταυρό, και όχι μόνον ανακηρύχθηκε και είναι θεολόγος στην ουσία, αλλά είναι και ο πρώτος που μπήκε μέσα στον Παράδεισο. Είναι και ο πρώτος που μπήκε μέσα στον Παράδεισο. Ο Σταυρός του Κυρίου μας είναι εκείνος που τον ανέδειξε θεολόγο. Και δεν είναι μόνον που το ληστή ανέδειξε θεολόγο, αλλά και νήπια ακόμα, νήπια. Τα κατέστησε σοφούς, ώστε όταν έμπαινε στα Ιεροσόλυμα ο Κύριος, να ακουστεί από τα χείλη των νηπίων, οσανά εν της υψίστης, ευλογημένος ο ερχόμενος. Την ώρα που έμπαινε πάνω στον γαϊδουράκι, στα Ιεροσόλυμα. Και αναφέρει η Αγία Γραφή και ο Δαβίδ. Την Κυριακή θα το έχουμε αυτό. Και αναφέρει, ότι εξ στόματος νηπίων και θυλαζόντων κατηρτήσω έναν. Κύριε, του λέει ο Δαβίδ, πριν γεννηθεί ο Χριστός. Ο Δαβίδ έτσι λέει, από το στόμα των νηπίων που έπαιρναν θυλασμό από τη μάνα τους, έφτιαξε σε ωραίο τραγουδάκι και στο απήγηλαν την ημέρα της εισόδου στα Ιεροσόλυμα. Ο Σανάη της Υψίστης, ευλογημένος ο ερχόμενος. Επαναλαμβάνω, δάσκαλος και σε αυτά, ο Σταυρός του Κυρίου μας, γιατί εισερχόμενος στα Ιεροσόλυμα ο Κύριος, μετέπειτα ακολούθησε και ο μυστικός δείπνος και η προδοσία και η σύλληψη και το μαρτύριο του Κυρίου και ο Σταυρός του Κυρίου από το στόμα των νηπίων και των θυλαζόντων. Στη σχολή λοιπόν, στη σχολή του Τιμίου Σταυρού σπούδασε και ο ληστής. Στη σχολή του Τιμίου Σταυρού σπούδασε και ο ληστής. Η Εκκλησία μας ψάλλει ένα ωραίο τροπάριο για το ληστή και είναι το εξής: χέρις σταυρέ, διού ανεγνωρίστη μία ροπή ληστής θεολόγος. Χαίρε σταυρέ που έγινε σε αιτία, ώστε σε μια στιγμή ο ληστής να αναγνωριστεί ως θεολόγος. Κραυγάζον ο ληστής, μνήστητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Αυτή είναι η θεολογία του ληστή. Αυτό το πολύ λίγο που δεν είναι τόμοι ούτε συγγράμματα, αυτό το λίγο
ανακήρυξε το ληστή θεολόγο επί του Σταυρού, επάνω στο Σταυρό. Ο Σταυρός του Κυρίου έγινε η αιτία να γίνει γνωστός επί του Σταυρού πάλι, στο Σταυρό ο ένας, στο Σταυρό και ο άλλος, και ο Κύριος δηλαδή, στο Σταυρό και ο ληστής, έγινε η αιτία να γίνει άμβωνας, να γίνει, αν υπήρχε σήμερα τηλεόραση, άμβωνας να ακουστεί η φωνή του ληστού ως θεολόγου επάνω στο Σταυρό. Και εμείς σήμερα, επειδή δεν είναι μικρό, πολύ μικρό το θέμα, να φέρουμε στο μυαλό μας ένα από τους κακούργους της εποχής εκείνης να μας κηρύξει λόγο Θεού, αφού προηγουμένως εκείνος πήρε το φως, ελαμπόμενος λέει, πήρε τη λάμψη από το Τίμιο Σταυρό. Και ο ληστής κάνει τα εξής πράγματα, πως θεολόγοι λέει, είναι λέει εκείνος που πρώτα πρώτα ανθρωπολογεί, ανθρωπολογεί, ξαναδουλάει μια φορά, ανθρωπολογεί ο ληστής επάνω στο Σταυρό. Δηλαδή, βλέπει και ακούει παράλληλα το συνάδελφό του που ήταν αριστερά να τον εμπέζει, να τον εμπέζει και να του λέγει, εάν είσαι Υιός του Θεού, κατέβα το Σταυρό και σώσε και εμάς που είμαστε πάνω στο Σταυρό. Τον ενέπαιζε, τον κορόιδευε ο ληστής που ήταν στα αριστερά. Ο άλλος κάνει μία στροφή, γυρίζει στον εαυτό του και να φανταστεί κανείς ότι η στιγμή που έκανε τη στροφή στον εαυτό του ο ληστής ήτανε από απόψεως πόνου η χειρότερη, περνούσε φρικτό πόνο επάνω στο Σταυρό. Ήταν εκτελεστικό όργανο ο Σταυρός και δεν ήταν οι πρώτοι ή οι τελευταίοι, μάλλον όχι οι πρώτοι που σταυρωθήκανε πάνω στο Σταυρό, γιατί από τότε που σταυρώθηκε ο Κύριος Χριστέ δεν ξανά χρησιμοποιήθηκε ο Σταυρός. Είναι τέρμα της εκτελεστικής, του, της θανατικής ποινής δια Σταυρού. Με το που σταυρώθηκε ο Κύριος και μετά έπαυσε ο Σταυρός να είναι εκτελεστικό μέσο. Ο ληστής λοιπόν και κάθε ληστής και οποιοσδήποτε σταυρωμένος παρακαλούσε, επειδή ήταν φρικτή, πολύ φρικτή η πόλη, να βρεθεί κάποιος να πάει να τους δώσει το τέλος το συντομότερο δυνατόν, γιατί δεν υποφέρονταν οι πόνοι που τραβούσαν πάνω στο Σταυρό. Σε μια τέτοια κατάσταση φρικτών, οδυνηρών πόνων γυρίζει επαναλαμβάνω στον εαυτό του, βρίσκει τον εαυτό του ένοχο και αυτομάτως στρέφεται στο συνάδελφό του, τον άλλο ληστή, του λέει «Στοπ, ημείς μεν δικαίως όνε πράξαμε απολαμβάνομεν». Εσύ και εγώ, οι δυο ληστές, οι συνεργάτες στο κακό, δίκαια
τιμωρούμεθα με βάση όσα πράξαμε. Το προσέχουμε αυτό το πράγμα. Λέει δίκαια ο ληστής, ο εκ δεξιών, συνειδητοποίησε ότι είναι ένοχος και η τιμωρία που δέχθηκε από τον νόμο των Εβραίων ήταν δίκαια. Εμείς μεν δίκαια, ούτως δε ουδέν άτοπον έπραξε. Αυτός που είναι στη μέση δεν έπραξε κανένα μα κανένα απολύτως κακό. Το λέει, είναι απόλυτος. Ουδέν, το ουδέν σημαίνει κανένα άτοπο δεν έπραξε. Αναγνωρίζει ο ληστής, παρόλο ότι δεν είχε ποτέ συναναστραφεί με τον Κύριο, την απόλυτη αθωότητά του. Μας θυμίζει ο ληστής τον προφήτη Ισαΐα που λέγει ότι αμαρτίαν ουκ επίησε ουδε ευρέθη δώρος εν το στόματι αυτού. Αυτός που έχουμε μπροστά μας 800 χρόνια πριν τη γέννηση του Χριστού είχε κηρύξει ο Ισαΐας τον ερχομό του Χριστού, του είχε κηρύξει. Θα το ακούσουμε τη Μεγάλη Παρασκευή πολλές φορές να λέει ότι ούτως αμαρτίαν ουχ επίησεν ουδε ευρέθη δώρος εν το στόματι αυτού. Λέει δεν έκανε καμία αμαρτία, αλλά και εδώ δεν βρέθηκε ούτε κανένας δόλος στο στόμα του, κανένα ψεγάδι αμαρτίας. Αυτό το κήρυξε ο προφήτης Ισαΐας. Ακόμη ο προφήτης Αβακούμ λέει «εκάλυψε ουρανούς, σκέπασε τους ουρανούς η αρετή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού». Δεν μιλάει αρνητικά, δεν έπραξε κανένα κακό, αλλά λέει ο προφήτης Αβακούμ ότι η αρετή του, η αγιότητά του σκέπασε τους ουρανούς πέρα για πέρα. Ακόμη μας θυμίζει, ο ληστής μας το θυμίζει αυτό, τον Ιωάννη το πρόδρομο που τον έδειξε, ο Ιωάννης ο πρόδρομος τον έδειξε στους μαθητάς του, τους δικούς του μαθητάς ο Ιωάννης, οι οποίοι τον άφησαν στη συνέχεια και πήγαν στον Χριστό. Τον έδειξε και είπε «Είδε ο αμνός του Θεού, να το αρνί του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου». Τον έδειξε πια ως αμνό που θα σφαχθεί και θα σηκώσει όλου του κόσμου την αμαρτία, γιατί αυτός είναι αναμάρτητος. Γιατί αυτός είναι αναμάρτητος. Επαναλαμβάνω, ο ληστής με τον ίδιο τρόπο εθεολόγησε. Γι' αυτό είπαμε ότι είναι θεολόγος που χρησιμοποίησε σαν άγγονα το σταυρό για να ακουστεί η φωνή του στα πέρα της οικουμένης. Ουδέν άτοπο έπραξε, αμαρτία δεν επίησε, είναι ο αμνός του Θεού. Κατάλαβε ότι βρίσκεται ο ληστής επάνω στο σταυρό, σε ένα μοναδικό έκτακτο φαινόμενο που δεν είχε συμβεί ποτέ και βέβαια ούτε θα συνέβαινε στο μέλλον και ούτε συνέβαινε στο μέλλον, να παρουσιαστεί το ίδιο φαινόμενο, απολύτως Άγιος, Πανάγιος, ο Υιός του Θεού να κρέμεται επάνω στο σταυρό. Ο ληστής λοιπόν του είπε «Μνήστη τι μου Κύριε, όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου». Να δούμε αυτές τις, το νόημα αυτών, τον λόγο του ληστή. Τον είπε Κύριο και Βασιλιά. «Μνήστη τι μου Κύριε», το πρώτο είναι ότι είναι ο Κύριος, και δεύτερον ότι είναι και Βασιλιάς. Ρωτάει
έγκριτος και μεγάλος ιεροκήρυκας, που είπαμε προηγουμένως, πολύ θα χρειαζόταν να υπάρχει και σήμερα, δηλαδή ενδράσει, ο Αυγουστίνος Καντιώτης, ρωτάει, «Βασιλιά τον είπες», λέει, το διαβάζω, θα ακούσουμε, λέει, «Βασιλιάς ο Ιησούς». Αλλά αν είναι βασιλιάς ο Ιησούς, πού το στέμα, πού ο θρόνος, πού οι υπασπιστέ, πού τα στρατεύματα, πού, εδώ λέγει ο Πιλάτος, όταν τον ανέκρινε, τον ρωτάει τον Χριστό, με αμφιβολία πολύ, «Ουκούν βασιλεύς είσαι?» Λοιπόν, εσύ είσαι ο βασιλιάς. Και ξέρετε, ήταν δεμένος έτσι. Και μπροστά στον Πιλάτο και τον ρωτάει, «Εσύ είσαι ο βασιλιάς?» Δεν είχε καμία γνώμη, καμία γνώση, καμία πληροφορία εσωτερική ότι αυτός είναι ο βασιλιάς. Και ο ληστής, και ο ληστής σταυρό επάνω, «Νίσθητη μου Κύριε, εν τη βασιλεία σου», τον αναγνωρίζει ως βασιλιά. Λέγει, να το διαβάσουμε, αξίζει τον κόπο, αξίζει τον κόπο. Έβλεπε ο ληστής, όπως ήταν τότε εν ζωή επί του σταυρού, με τα μάτια της ψυχής του τα εξής. Ο ληστής δεν είχε δισταγμό, λέει, εάν οι άλλοι επί του σταυρού έβλεπαν απλώς ένα κατάδικο που δεν είχε κάλος ούτε μορφή προσώπου. Όλοι βλέπανε το Χριστό στο σταυρό να μην είχε καμιά ομορφιά, αλλά ούτε και τη μορφή του προσώπου, από την ταλαιπωρία και τα βασανιστήρια και ό,τι είχε περάσει. Αυτό έβλεπαν όλοι οι άλλοι. Έβλεπε εσταυρωμένο νικητή και θριαμβευτή. Τον έβλεπε, λέει, και νικητή και θριαμβευτή να κάθεται επί θρόνου, τον οποίο καμία δύναμη δεν είχε τη δύναμη να τον ανατρέψει. Τον έβλεπε πάνω σε θρόνο, σαν βασιλιά, με τα μάτια της ψυχής του, και μάλιστα έτσι ώστε να μην μπορεί καμία δύναμη, τώρα με καμία δύναμη εννοούμε και πύλια και ουράνια, δεν εννοούμε αγγέλους, εννοούμε τα εναέρια πνεύματα, τα πονηρά πνεύματα. Δεν είχε καμία δύναμη την ισχύ να τον ανατρέψει από το θρόνο που καθόταν σαν βασιλιάς. Αισθανόμενο πολιστής και συνεχίζει. Έβλεπε άρχοντας, μεγιστάνες και βασιλείς να έρχονται και να εναποθέτουν πρώτων ποδών του τα ξύφη και τα στέματά τους. Η ιστορία, η παγκόσμια ιστορία, το αποδεικνύει αυτό. Ότι άρχοντες και βασιλείς πήγαινε και βάζανε τα στέματά τους κάτω στο τιμίο σταυρού τη ρίζα ή στον Κύριό μας τη δύναμη. Έβλεπε φυλές και έθνη όλης της Ιφιλίου να προσέρχονται και να προσφέρουν σε αυτόν την τιμή και τη δόξα. Έβλεπε να συντρίβονται ενώπιον του οι φοβεροί πολέμοι της θρησκείας του. Έβλεπε ότι σταυρωμένος δεν είναι το κοινός θνητός, αλλά ήταν βασιλιάς των ανθρώπων και των αγγέλων, ο Κύριος όλης της χτίσεως, ότι ήταν ο βασιλιάς των βασιλευόντων και ο Κύριος των κυριευόντων. Έβλεπε ότι εν μέσω των ερυπείων, τα οποία θα επεσόρευε ο χρόνος που διαλύει τις ισχυρότερες αυτοκρατορίες και εξαφανίζει τα μνημόσυνα των δοξοτήρων βασιλέων, έβλεπε ότι ένας θρόνος θα παρέμενε
ακατάλυτος ο θρόνος του Παμβασιλέως Ιησού Χριστού. Αυτά τα έβλεπε ο ληστής, ενεβάθηνε και έλεγε αυτός είναι ο βασιλιάς και του ουρανού και της γης. Κοιτάτε, θα μου πείτε... Κατεβάσαν καρέκλες, θα μπορεί πάλι εκεί η καρέκλες. Θα μου πείτε... τέτοιος... τέτοιος βασιλιάς και κύριος για τον ευγνώμονα ληστή ήταν ο Ιησούς Χριστός. Αντίθετα, ο άλλος δεν έβλεπε τέτοια πράγματα. Γι' αυτό και τον ενέπεσε. Το εκείνο που μας κάνει να θαυμάζουμε τον ληστή είναι ότι ενώ οι μαθητέ του Χριστού ήσαν κοντά του 3 ολόκληρα χρόνια και άκουσαν τη Θεία του διδασκαλία και είδαν τυφλούς να παίρνουν την όραση, παράλυτους να περπατάνε, νεκρούς να ανασταίνονται. Τον είδαν δηλαδή να είναι όντως ο Κύριος ο εξουσιαστής του θανάτου, αφού ανέστερνε νεκρούς. Και εκείνος που έλυνε κάθε ασθένεια και χάρη στην υγεία στους ασθενείς. Αυτά τα έβλεπαν οι μαθητές. Και όμως ο Κύριος, είδε τους μαθητάς του κάτω από το σταυρό να γίνονται ένας-ένας. Λέει, πατάξωση τον ποιμένα, είπε ο Κύριος, θα χτυπήσουνε το τσοπάνι, ο Χριστός δηλαδή, οι Εβραίοι, θα τον σηκώσει σταυρό και διασκορπιστήσονται τα πρόβατά μου. Και τα πρόβατά μου θα γίνουνε ένα-ένα. Και ο Πέτρος, ο πιο ένθερμος από όλους, κάτω από το σταυρό και μετά το σταυρό, κάποια μικρά δούλη του λέει, είσαι μαθητής του. Όχι, όχι, δεν είμαι, λέει. 3 φορές. Δεν είμαι. Τον αργείται 3 φορές ο Πέτρος. Εκείνος που είχε δει και είχε ακούσει. Ο ληστής, παρακαλώ, ούτε είχε δει και ούτε είχε ακούσει. Και όμως, με τα μάτια της ψυχής, υπάρχουν μάτια εδώ. Για να το λέει το Ευαγγέλιο, για να το λέει ο Κύριος, με τα μάτια τα εσωτερικά, τον είδε βασιλέα του ουρανού και της γης. Τον είδε νικητού του θανάτου, τον είδε να στείλονται μπροστά οι γενναίες των γενναίων και να τον προσκυνάνε. Και τον ανακήρυξε Κύριο και βασιλιά. Νηστητή μου Κύριε, εν τη βασιλεία σου. Νηστητή μου Κύριε, εν τη βασιλεία σου. Ποια βασιλεία? Αφού ήταν κρεμασμένο στο σταυρό επάνω. Αφού δεν είχε στέμα. Να θυμηθούμε τι είχε πει. Εκεί που ανακρινότανε και εμπεζότανε και κολαφιζότανε και χτυπιότανε. Λέει, μπορούσα να κατεβάσω 12 λεγιώνες αγγέλων να με απαλλάξουν από όλα εκείνα εδώ που τραβάω τώρα. Να παρακαλέσω τον πατέρα μου, λέει, μπορούσα, και να στείλει τους αγγέλους κάτω. Και να με λύσουν από εκείνο το μαρτύριο που με περιμένει και από εκείνο που τραβάω τώρα. Ήταν ο βασιλιάς των ουρανίων δυνάμεων και ο βασιλιάς του κόσμου. Ο ληστής λοιπόν έβλεπε ότι υπάρχει άλλη βασιλεία, η πραγματική βασιλεία, αυτή για την οποία λέμε ουκ έστε τέλος, δεν υπάρχει τέλος. Δεν έχει τέλος. Δεν έχει τέλος, το έβλεπε ληστής εκείνο το πράγμα. Το έβλεπε, έβλεπε ακόμη ότι υπάρχει
Και η κόλαση. Και η κόλαση. Του λέει, νηστητή μου είναι τη βασιλεία σου, πάρε με και εμένα σε αυτή τη βασιλεία που είναι ο παράδεισος, που είσαι εσύ στην ουσία ο παράδεισος, αναγνώριζε ότι υπάρχει ο παράδεισος. Και από την άλλη πλευρά το άλλο λέει, καλά κάνουμε και τραβάμε αυτά που τραβάμε, γιατί εμείς πράξαμε εκείνα που δεν έπρεπε να πράξουμε και καλά τη γευόμαστε στην πλάτη μας όσα τραβάμε τώρα. Ο ληστής λοιπόν είναι εκείνος που φωνάζει με αυτά τα λόγια τα λίγα ότι ο Κύριος είναι Κύριος πάντων των αιώνων. Αυτός λέει ο Απόστολος Παύλος και τους αιώνας επίησε. Όταν λέμε τους αιώνες εννοούμε τον χρόνο με ό,τι έχει μέσα. Τον χρόνο με ό,τι έχει μέσα. Ο ίδιος είναι έξω από τον χρόνο, δημιουργεί τον χρόνο για να πούνε αυτοί που θα ζήσουμε στον χρόνο. Οι άνθρωποι. Και οτιδήποτε άλλο υπάρχει και έχει ανάγκη του χρόνου για να ζήσει. Αυτός είναι εκείνος που είναι πάνω στο σταυρό. Αυτός που είναι Κύριος των Κυρίων και Βασιλιάς των Βασιλέων. Άρα λοιπόν ο ληστής θεολογεί αφού ανακηρύττει τον Κύριο Θεό, μεγάλη δουλειά, πολύ μεγάλη δουλειά, λέγει, να ακούσουμε λίγο, λίγο πάρα πολύ. Και η πίστη αυτή του ληστή που αναφέραμε προηγουμένως εις τον Κύριο παρουσιάζεται αξιοθαύμαστη εάν λάβουμε υπόψη ότι δεν ευτύχησε να ζήσει πλησίον του Ιησού όπως οι μαθητές του. Τις ευτυχείς εκείνες οι μέρες κατά τις οποίες οι μαθητές ζούσαν και ανέπνεαν στην ατμόσφαιρα της Αγίας Ζωής του Ιησού, ο ληστής ποιος είδε σε ποια χαράδρα ήταν κρυμμένος περιμένοντας το θύμα του, ποιος είδε ποιους ελίστευε, ποιους σκότωνε και με ποιους ελεηνούς συντρόφους του εγκλήματος συνέτρωγε και συνδιασκέδαζε και σπαταλούσε τα χρήματα της ληστείας που έσταζαν αίμα. Οι μαθητές έπαιρναν μαθήματα αγιώτος και αυτός έπαιρνε μαθήματα εγκληματικότητας. Και ο Λονέν βυθιζόταν περισσότερο στην άβυσο της ανθρώπινης κακίας και διαφθοράς και εθεωρείται τους φαρισαίους της εποχής του ως ανεπίδετος μεταβολής και σωτηρίας. Οι φαρισαίοι τον πιάσανε, σου λέει αυτός δεν αλλάζει με τίποτα, να τον κρεμάσουμε να σκοτώσουμε. Είναι ανεπίδεκτος αλλαγής ζωής και σωτηρίας. Και μόνο λέγει η θέα του Χριστού επάνω εις το Σταυρό, μόνο που άκουσε, μόνο που άκουσε εκείνη τη φράση που είναι ο παράδεισος. Είναι ο παράδεισος αυτή η φράση. Ποια είναι αυτή? Πάτερ, άφεσα αυτής, ουγαρίδας τυπίους, να βλέπει ένα σταυρωμένο γεμάτο αίμα, λέγει ο προφήτης Ισαΐας ότι το σώμα του Ιησού παρουσίαζε το φαινόμενο να είναι ολόκληρο μία πληγή. Γι' αυτό δεν είχε, λέει, ούτε είδος, ούτε πρόσωπο, ούτε ομορφιά. Γιατί όλο το σώμα ήταν μία πληγή, γυμνώσανε, μία πληγή ήταν. Αυτός λέει με μαλάκιστε δια της ανομίας ημών. Αυτή τη στιγμή με μαλάκιστε. Ότι έχει πληγωθεί για τις δικές μας αμαρτίες. Αυτό έβλεπε ο άλλος κόσμος και ούτε περνούσε από το μυαλό ότι αυτός είναι ένας ερχόμενος από τον ουρανό Υιός του Θεού. Γι' αυτό του γύριζαν τα νότα, γι' αυτό του πραστιμούσαν, γι' αυτό τον έβριζαν οι Εβραίοι όλοι. Δεν περνούσε από το λογισμό ότι αυτός ο καταπληγωμένος, αυτός ο τόσο εντεγμένος, αυτός ο τόσο ελεηνός στην όψη και στην εμφάνιση, ότι είναι κάτι άλλο από αυτό που πίστευαν, ότι είναι σκακούργος πίστευαν. Σε αντίστροφη μέτρηση, ο ληστής στο Σταυρό είδε ότι είναι αυτός που είπαμε.
ο Κύριος των κυριευόντων και ο βασιλιάς των βασιλευόντων. Ότι είναι Υιός του Θεού και ότι είναι Κύριος, προσέξτε το αυτό, Κύριος του Παραδείσου. Και του λέει, βάλε με στον Παράδεισο και μένανε. Και είναι ένα ωραίο ερώτημα εδώ ο πατήρ Αυγουστίνος και λέει, τι κάνεις Χριστέ, αφήνεις τους δίκαιους όλων των εποχών, τους δίκαιους όλων των εποχών, έξω από τον Παράδεισο και βάζεις πρώτο τον νηστή μέσα. Δεν είναι αυτό σημαντικό? Αφήνεις τους δίκαιους όλων των εποχών έξω από τον Παράδεισο και τη στιγμή που θα εκπνεύσεις σαν άνθρωπος οδηγείς τον Παράδεισο μέσα πρώτο τον νηστή. Αφού του είπε αμήν, αμήν του ληστού, λέγω εσύ σήμερα μετέ μου έσαι το Παραδείσο. Σήμερα θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο. Ούτε αύριο, ούτε μετά, ούτε μετά, μετά από 100 χρόνια. Τώρα εγώ που φεύγω από τον κόσμο σαν άνθρωπος, θα είσαι ο υπασπιστής μου, θα μπεις μαζί μου στον Παράδεισο. Και το σημαντικό είναι τούτο, ότι ο ληστής έκανε και εξομολόγησε πάνω στο Σταυρό. Εξομολογήθηκε, παρακαλώ. Όταν ο ίδιος μπροστά στο θεάνθρωπο, στον άνθρωπο που έβλεπε αλλά αναγνώριζε Θεό στην ουσία, είπε εμείς οι δυο έχουμε κάνει του κόσμου τα εγκλήματα και καλά κάνουμε και τιμωρούμεθα. Αυτή είναι εξομολόγηση. Και στη συνέχεια αμέσως γυρίζει και του λέει, αμέσως μετά, ήμαρτον, δέξε με στον Παράδεισο, πάρε με μέσα, μη με αφήνεις έξω. Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, μικρή φωνή άφησε, μεγάλη πληρωμή πήρε ο ληστής. Ένας πολύ μεγάλος θεολόγος, παλιός, που μιλάει για τον ληστή, αναφέρει 28 φορές το εξής: ο ληστά πικρέ των Ιουδαίων κατήγορε, πικρέ των Ιουδαίων κατήγορε. 28 φορές το λέει αυτό και τελειώνει την ομιλία του: ο Πέτρους η στρατιώτα και των Αποστόλων σημίστα, εσύ είσαι τόσο μεγάλος ώστε να ανακηρυχθείς συστρατιώτης μαζί με τον Πέτρο και όλων των Αποστόλων σημίστα. Τι σημαίνει σημίστα? Εσύ που πήγες βαθιά, 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 βαθιά και πήρες το μυστικό ότι είναι Θεός. Τον αναγνωρίζει λοιπόν μύστη μαζί με τους Αποστόλους, γιατί προχώρησε και σε βάθος και σε πλάτος και σε ύψος στην έννοια και στο νόημα της θεανδρικής προσωπικότητας του Ιησού Χριστού, ενώ τον έβλεπε μόφυρτο, πληγωμένο σαν άνθρωπο. Και όλοι δεν περνούσε από το λογισμό τους ότι αυτός που ήταν καρμασμένος ήταν ο Υιός του Θεού. Για το τι υπάρχει πέρα από το τάφο, αφού ο ληστής μας μίλησε για τα έσχατα. Όταν λέμε έσχατα εννοούμε τι ακολουθεί μετά τον τάφο. Ο Κύριος είπε, ακολουθεί η Βασιλεία του Θεού, η Βασιλεία του Κυρίου μου. Ξεκάθαρα πράγματα. Το παλιστής. Από τα αρχαία χρόνια απασχολούσε το θέμα αυτό, τι υπάρχει μετά το θάνατο. Άλλοι αγνοούσαν εντελώς τι υπάρχει. Άλλοι δεν θέλουν να ακούσουν καθόλου. Άσε μας τώρα, μας καλά στην ησυχία με το θάνατο, θα μας απασχολήσει τώρα και τι υπάρχει με το θάνατο. Καλά την έχουμε τη ζωή μας και την περνάμε. Και τότε και τώρα ακούγεται αυτό. Μη χαλάσουμε την ησυχία, γιατί ο θάνατος είναι η μαυρίλα για αυτούς που δεν δέχονται άλλη ζωή. Αλλά μήπως και ο πρίταγης των φιλοσόφων, ο Σωκράτης, ξέρουμε ότι καταδικάστηκε σε θάνατο. Αυτός είχε αμφιβολία
αν υπάρχει άλλη ζωή. Υπάρχει ή δεν υπάρχει, το είπε ο ίδιος στους δικαστές. Λέει, για ακούστε, είμαι 70 χρονών, αν υπάρχει άλλη ζωή, με περιμένουν εκεί πέρα κάποιοι θεοί, ο Μήνος, ο Ραδάμαρθης και ο Αιακός, και τα ονόματά τους. Θα με δικάσουν και αυτοί θα μου δώσουν το δίκαιο, αν υπάρχουν. Αν όμως δεν υπάρχουν, μου κάνετε καλό. Γιατί είμαι 70, από εδώ και πέρα τι περιμένω, βάσανα από την ηλικία. Με απαλλάσσετε από την τελεπορία των γυρακιών. Και σας είμαι κατά έναν τρόπο ευγνώμων, γιατί με καταδικάζετε σε θάνατο. Και ο Σωκράτης λοιπόν, που ήταν πρίτανης της φιλοσοφίας, είχε αμφιβολία στο αν υπάρχει, άλλη ζωή δεν υπάρχει. Αυτή η πραγματικότητα της αμφιβολίας δεν έχει πάυσει να αιωρείται, να είναι γύρω από τα μυαλά δηλαδή πολλών ανθρώπων. Ήταν πριν Χριστού ο Σωκράτης. Ήτανε. Πριν Χριστού ήταν ο Σωκράτης. Προ Χριστού ήταν. Πριν έρθει ο Χριστός στον κόσμο. Λοιπόν, το λέμε αυτό γιατί γύρω από την πραγματικότητα της Βασιλείας του Θεού, της άλλης ζωής, ότι υπάρχει μεταθάνατο ζωή, ασχολήθηκαν, ασχολούνται και θα ασχολούνται. Αλλά το θέμα είναι ένα, ότι εμείς λέμε μεταπεπιθήσεως, αφού σταυρώθηκε ο Χριστός και αναστήθηκε, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Εμείς περιμένουμε και έχουμε αποδεικτικά στοιχεία. Δεν είναι αναπόδεικτη η Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Γιατί θα μας πούνε αυτοί που έχουν πάει ότι κάθε χρόνο πιάνουμε το φως με τα χέρια. Και προχωράμε. Ο ληστής μας μαθαίνει λοιπόν, ότι προσέξτε, είναι η πινακίδα του δρόμου που είναι στροφή, που αν την περάσουμε από μεγάλη ταχύτητα θα πέσουμε να σκοτωθούμε. Μπαίνει λοιπόν στη στροφή ακριβώς και μας λέει προσέξτε, δεν είναι το τέλος της ζωής ο τάφος. Υπάρχει και μία άλλη ζωή που μας περιμένει. Και όσο έχετε χρόνο, κάντε αυτό που έκανα εγώ. Πέστε το εκείνο, το μνήστητι μου Κύριε τη Βασιλεία σου. Πόσα εκατομμύρια από τότε που ληστής είπε αυτή τη φράση, μνήστητι μου Κύριε τη Βασιλεία σου, δεν έχουν πει με το στόμα τους ακριβώς το ίδιο. Και όταν είναι καθοδόν, και όταν είναι τελευταία στιγμή της ζωής τους, και βρίσκονται τετ-α-τετ με την πραγματικότητα την άλλη, τότε φωνάζουν «Μνήστητι μου Κύριε εν τη Βασιλεία σου». Αλλά και πως ιερείς στον κόσμο, από τότε που ακούστηκε αυτή η φράση «Μνήστητι μου Κύριε», σε κάθε Θεία Λειτουργία δεν είναι αυτή τη φράση. Και πως οι ψαλτάδες. Δεν βγαίνουν τα βγαίνει με τα τίμια δώρα στην μεγάλη είσοδο πάντων ημών, «Μνήστητι Κύριε», λέει, «εν τη Βασιλεία σου πάντοτε νήστον στον αμήν». Αυτή είναι η φράση του ληστή που είπε πάνω στο Σταυρό. Ποιος τον δίδαξε, παρακαλώ, να πει «Μνήστητι μου Κύριε τη Βασιλεία σου». Αυτόν που είχε φάει και είχε φάει ανθρώπινες ζωές, που είχε σκοτώσει ανθρώπους ένα σωρό, ποιος του φύτεψε μέσα ότι αυτός πάνω στο Σταυρό, ο καταπληγωμένος, είναι ο Υιός του Θεού, είναι εκείνος που σώζει τον κόσμο, είναι σωτήρας στον κόσμο. Ναι, να απαντήσω εκεί. Θέλεις, ποιος. Ο Σταυρός του Κυρίου λένε όλοι οι ρήτορες. Λέει ο Σταυρός είναι ο δάσκαλος. Όχι, δεν είναι άλλο. Είναι, θα το διαβάσουμε, δούμε. Θα πεις για γνώμη και θα σου απαντήσω αμέσως. Λίγο, πες κάτι και θα απαντήσω. Λέω ότι ποιος τον δίδαξε, είπε. Και λέω, η μετάνοια που έκανε με τον αμέσως άνθρωπό του τον άλλο το ληστή, ήρθε η χάρις του Θεού και του άνοιξε διάβλακα ποιος είναι δίπλα. Αυτό λέμε το σύνδεμα. Ναι, ότι ο η μετάνοια άραγε είναι το καλύτερο φάρμακο για όλη την ανθρωπότητα.
Ναι, Μιχαλή, το είπαμε. Το καλύτερο μέσο. Όταν λένε πάτερ άφεσα αυτή, σου γαρίδα στην ποιούση, σημείο ότι υπάρχει μετάνοια. Για αυτούς που δεν ξέρουν τι κάνουν, ας τα ακούσουν και σε αλλάξουν τον τρόπο ζωής. Αυτό άκουσα ότι εσείς, τι κάνω εγώ εδώ πέρα. Φωτίστηκε αυτό που λέμε το σύνορα, πάνω στο σταυρό. Και είπε να μέσω στον άνθρωπό του, πάνω στο να μέσω σταυρό, το και το. Και από εκεί λέω εγώ, ότι ήρθε η χάρη και είδε πλέον ποιος ήταν ακριβώς εκεί. Λοιπόν, θέλω λίγο και από τον Δήμο Χρυσόστομο να ακούσουμε. Να πούμε και κάτι. Σας παρακαλώ. Δεν έχει και κανένα να μας πει. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ λιγάκι. Είδες, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, είδες θάρρος σε ληστή να φανερώνεται πάνω από το σταυρό. Είδες πίστη σε στιγμή τιμωρίας και ευλάβεια σε στιγμή βασανισμού. Την ώρα αυτή βασανιζόταν, Μιχάλη, ο ληστής. Βασανιστήριο αφόρητο. Και εκείνος αντί, όχ, μνήστητη μου Κύριε, αντί βασιλιά σου, εξεδήλωνε ευλάβεια και πίστη. Ποιος δεν θα εξεπλήσετο δια το ότι ήτο ο ληστής Κύριος του εαυτού του και είχε σώα στα φρένας, ενώ ήταν τρυπημένος με τα καρφιά. Και αυτός δεν είναι το απλός εις τα λογικά του, αλλά διαφορών για τον εαυτό του φρόντιζε για τα προβλήματα των άλλων. Ο ληστής τα δεξιά φρόντιζε για τα προβλήματα των άλλων. Το έκανε αυτό ή δεν το έκανε? Του λέει, στοπ! Εμείς καλά την παθαίνουμε και έχουμε τιμωρία. Βάλε μυαλά. Άλλαξε, του λέγε. Φρόντισε για τον άλλον, όχι με τον αυτό του. Είχε τα μυαλά του 400 πάνω στα βραβολιστής. Και γινόταν λοιπόν και διδάσκαλος και του έλεγε, ας το προσέξουμε, είναι φράση πολύ δυνατή που δεν την είπα, τη διαβάζω τώρα. Ουδέ σι φοβή των Θεών. Θεολόγος. Βρε, δεν φοβάσαι τον Θεό, του λέει. Τι είναι αυτά που λες? Την ώρα που είπε ο άλλος ληστής, κατέβα από το σταυρό και σώσε μας, και αμέσως του κλείνει το στόμα και του λέει, ουδέ σι φοβεί τον Θεό. Δεν το φοβάσαι καθόλου τον Θεό? Και στη συνέχεια συμπλήρωσε, αυτός ουδέν κακόν επίησε. Ο Χριστός κανένα κακό δεν έκανε. Και εμείς δίκαια όλοι πράξαμε που λαμβάνουμε. Ένας αρχιληστής που δεν διδάχτηκε από πουθενά, βέβαια ο σταυρός τον έμαθε εκείνη την ώρα, μαθαίνει και τον άλλον πώς θα σωθεί. Αλλά ήταν ανεπιδέκτος σωτηρίας. Ο άλλος ληστής δεν ήταν ανεπιδεκτικός σωτηρίας. Για να μην λέγει λοιπόν ο άλλος ότι ο Χριστός καταδικάστηκε και τιμωρήθηκε εις την γη, του ανέφερε τον το ουράνιο δικαστήριο και το πήθηνε το φοβερό εκείνο βήμα, λέγω το εξής: κοίταξε εκεί και δεν θα ρίξεις καταδικαστική απόφαση, ούτε θα αποδεχθείς την απόφαση των διεφθαρμένων επί δύο κριτών. Του λέει, κοίταξε ψηλά το αλλονιστή, θα δεις εκεί το άλλο δικαστήριο και δεν θα παρασυρθείς όπως όλος αυτός ο όχλος που φόρασε άρον σταύρωσε αυτόν, σταυρώστε γιατί κακούργος. Άμα κοιτάξεις ψηλά δεν θα κάνεις και εσύ το ίδιο. Αλλά θα φωνάξεις και εσύ σαν και εμένα, μνήστητε μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Να φοβάσαι λοιπόν τον Θεόν. Και θα κλείσω, στο ερώτημα το δικό σου Μιχάλη, η απάντηση. Είδες και για ποιο λόγο ο σταυρός είναι σύμβολο της βασιλείας? Θέλεις γι' αυτό και άλλη απόδειξη? Δεν τον άφησε στη γη το σταυρό, αλλά τον έλαβε μαζί του στον ουρανό ο Κύριος και τον έφερε στους ουρανούς. Από πού γίνεται φανερό αυτό? Από το γεγονός ότι πρόκειται μαζί με αυτόν το σταυρό να έρθει κατά τη δεύτερη έδοξη παρουσία του.
Και για να μάθεις πόσο αξιοσέβαστο πράγμα είναι ο Σταυρός, για τούτο και τον ονόμασε δόξα του. Ο Χριστός πριν καν τον συλλάβουνε, είπε «Έρχεται η ώρα να δοξαστώ» και εννοούσε τη σταυρική θυσία, τον Σταυρό, τον ίδιο. Ας δούμε όμως πώς θα έρθει με το Σταυρό, διότι και τούτο οφείλω να αποδείξω. Το λέει στο Ευαγγέλιο μέσα, μας δίνει ξεκάθαρη κατεύθυνση ο Χριστός και λέει «Εάν σας πούνε οι αντίχριστοι, ιδού ο Χριστός εν της ταμείς, ιδού εν τη ερήμου εστί», αν μας πούνε «Να ο Χριστός είναι έξω, να έρχεται», πως λένε οι Ιεχωβάδες, «Μη απέλθετε, μη πάτε μαζί τους», όχι. Αλλά τι, θα έρθει ως περγάρ εξέρχεται η αστραπή απανατολών, σαν την αστραπή, θα έρθει ο Χριστός, που κάνει μπαπ και φαίνεται, δεν χρειάζεται χρόνο καθόλου, μηδέν χρόνο, θα έρθει ο Χριστός, και όπως φαίνεται ανατολή έως τη Δύση, έτσι θα είναι η παρουσία του Υιού του Ανθρώπου. Και τότε, στη Δευτέρα Παρουσία, και οι αστέρες πεσούνται και τα αστέρια θα πέσουν από τον ουρανό, τότε το σημείον φανίσεται του Υιού του Ανθρώπου τον ουρανό. Τότε το σημείον φανίσεται του Υιού του Ανθρώπου τον ουρανό. Θα φανεί το σημείο. Και το σημείο μεγάλη. Σταυρός. Ο Σταυρός. Στον ουρανό. Και λέγει, δεν θα πω όλα και τελείωσα, λέει «Τότε όψονται οι σώνα ξεκέντησαν». Θα ακούσουμε μεγάλη Παρασκευή. Τότε αυτοί που τον κάρφωσαν και τον έκαναν, του κέντησαν τις πλευρές και τα χέρια και τα πόδια και τον έκαναν να πληγεί, όψονται, θα δουν το Σταυρό που χρησιμοποίησαν σαν εκτελεστικό όργανο, ότι είναι σύμβολο της Βασιλείας του Θεού, σύμβολο των πιστών όλων των εποχών. Και για να κλείσω, τι φοβόσαστε εσείς τα δαιμόνια, ρωτάει ένας Άγιος, ένα δαίμονα. Αυτό που παίρνετε από τον Παπά, τη Θεία Κοινωνία, αυτό που φοράτε το Σταυρό, το Σταυρό και ένα ακόμα που δεν μου διαφέρει ποιο είναι τώρα το άλλο. Τρία πράγματα φοβούνται τα δαιμόνια. Το σημείο του Σταυρού είναι όπλο κατά του διαβόλου. Θα έρθει λοιπόν ο Κύριος με το Σταυρό σαν δόξα για εκείνους που ταλαιπωρούνται στη ζωή, για εκείνους που υποφέρουν, που δυσανασχετούν από τα βάρη που σηκώνουν στην πλάτη, και να τους απαλλάξει και να τους πει «Όπως εγώ και εσείς μπάτε στη Βασιλεία μου». Όπως πήγε εκείνος που ήταν στα δεξιά μου ο ληστής και φώναξε «Μνήστη μου Κύριε τη Βασιλεία σου». Μπορείτε να πείτε κάτι πράσι για λίγο. Για να πούμε και καλό Πάσχα. Ναι. Καλή μέρα, λίγο μάλλον. Θα πω κάτι, ότι από ό,τι κατάλαβα, το σημερινό θέμα είναι ποιο. Πολλοί άνθρωποι λένε, και εγώ μπορεί να το έχω πει μέσα μου, που είναι επικίνδυνο αυτό, πάρα πολύ επικίνδυνο, που λένε πολλοί, και εγώ δηλαδή, ότι ζήσε και στο τέλος σαν το ληστή. Λοιπόν, θα πούμε. Αλλά όμως εδώ βλέπουμε κάτι να με άλλο. Ότι εγώ πιάστηκα ένοχος που. Ότι γιατί οι πατέρες Αβραάμ και αυτά δεν πάνε στη βασιλεία και πάει αυτός πρώτος. Εκεί είναι ένα μεγαλείο, μία θεολογία, είναι μία ομολογία και δεν έχει ψευδάλει καθόλου, πώς να το πω, αμφιβολίας ο ληστής. Τόσο σίγουρος. Με σίγουρος. Ναι, τόσο σίγουρος. Και με πιάνει ένοχο. Με πιάνει ένοχο εμένα. Λοιπόν, Μιχάλη, το είπες, το λέει και εδώ μέσα. Ναι. Μία επικίνδυνη παγίδα. Ο λόγος περί του ευγνώμενου ληστού δεν δύναται να εξαντληθεί σε ένα μόνο θέμα. Υπάρχουν και άλλες απόψεις. Πριν δώσουμε τέλος την παρούσα ομιλία, λέει εδώ, θα επιστήσουμε την προσοχή επί μιας παγίδος, την οποία τεγνιέντος στην οδό της σωτηρίας τοποθετεί ο Ιωάννης εχθρός των ανθρώπων. Βάζει μια παγίδα ο διάβολος, λέει, ο Ιωάννης εχθρός. Αυτός όταν βλέπει ότι είναι ο αμαρτωλός έτοιμος να μεταλλοήσει,
και να επιστρέψει στον Θεό, έρχεται και ψιθυρίζει. Θέλεις να μετανοήσεις, και εγώ συμφωνώ να μετανοήσεις. Αλλά άφησε τη μετάνοιά σου για αύριο. Στο δεν είπες? Ναι, ναι, ναι. Ας περάσουμε μαζί σήμερα. Δεν βλέπεις ο δουλειστής όλη τη ζωή του πέρασε μαζί μου και τις τελευταίες ώρες ή στιγμές σώθηκε? Προς τι εσύ να βιάζεσαι αφού ενώπιόν σου έχεις ένα θαυμαστό παράδειγμα μετανοίας κατά τις τελευταίες ώρες, τον προβάλλει σαν παράδειγμα μετανοίας για να τον ξαπατήσει, το πει κάτσε, άσε, αύριο μεθαύριο, τότε θα αλλάξει τρόπο ζωής. Λοιπόν. Μάλιστα, και φέρω και μία απάντηση άλλη, επειδή είσαι θεολόγος και αυτό το θέμα θα το ξέρει. Ακούγεται ότι, ότι να με... μαθητής Ιούδας δεν πρόδωσε τον Κύριο, να με ακούγεται. Λοιπόν, ότι έκανε το θέλημα του Κυρίου και λέει θα πάω να με προδώσει γιατί είναι το σχέδιο αυτά. Έκανε και να με ευεργεσία κιόλα. Ναι. Πες μας δύο λέξεις εκεί για να το αποβάλουμε αυτό από το μυαλό μας. Λέει ευρήκανε κάτι πάνω, κάτι απάνω. Καταρχάς, καταρχάς, έχει γίνει μία μεσήλυση. Καταρχάς, το Ευαγγέλιο ξεκαθαρίζει ότι ο Ιούδας είναι προδότης. Έτσι, στιγματίζει το πρόσωπο του Ιούδα. Και δεν λέει την ευεργία της. Το λέει το Ευαγγέλιο, ξεκάθαρα εκείνο το πράγμα. Ναι. Δεν έχουμε καμία απολύτως διδασκαλία που να μας λέει ότι του χρωστάμε και ευγνωμοσύνη. Στον προδότη κανείς δεν χρωστάει ευγνωμοσύνη. Ένα. Ναι, έτσι. Αυτό είναι, αυτό είναι το νούμερο ένα. Εάν ο Θεός μπορούσε, αφού είναι πάντο δύναμος, να μας σώσει με οποιοδήποτε από τους μύριους τρόπους γνώριζε εκείνος και να μας βάλει στην βασιλεία των ουρανών. Μπορούσε να μας σώσει και με άλλους τρόπους, με ένα από τους άλλους τρόπους και γνωρίζει. Αλλά εδώ πρόκειται για κακή, απολύτως κακή χρήση ελευθερίας Ιούδα στο θέμα της Σταυρός. Προγνώριζε ο Θεός ότι αυτός θα έκανε το κακό, ο Ιούδας θα έκανε το κακό. Και το προγνώριζε, όπως και εκεί, για κάθε άνθρωπο, δεν τον εμποδίζει στο τι θέλει να κάνει στη ζωή του. Πώς θέλει να κάνει χρήση τη ζωή του, σου λέει, εγώ στην έδωσα είναι αγαθό. Εσύ θες να με ακούσεις. Άμα με ακούσεις, ζεις. Δεν με ακούς, πεθαίνεις. Αυτό το δίλημα το έχει ο Ιούδας. Δηλαδή, ή ακολουθούσε τον νόμο του Θεού, οπότε δεν θα ήταν ο φωνιάς, μέσω να οδηγήσει στο φόνο τον Κύριο, ή όπως δεν τον άκουσε και έγινε φωνιάς. Δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν του χρωστάμε του Ιούδα προς Θεού ευεργεσία. Αυτά τα δημιουργεί αντίπαλοι. Κάτι να μην πει. Οι αντίπαλοι. Άλλωστε υπάρχει. Για να τελειώνουμε, υπάρχει και η τελευταία πράξη στο θέατρο που έπαιξε ο Ιούδας. Η αυτοκτονία του. Γιατί να αυτοκτονήσει? Άρα νιώθει να μην ένοχο. Γιατί να αυτοκτονήσει? Ένιωθω. Αυτός ήταν η ευεργεσία. Νιώθει πλούσιος μέσα του. Από τη στιγμή πρέπει να πιστεύουμε ότι ο Θεός μας είναι πατογνώστης, ήξερε το ποιόν την καρδιά αυτού του ανθρώπου για να τον έβαλε και τα μία. Το μόνο που πήραμε απάντηση καλή, αυτά τώρα που είπες είναι καλά όλα, από την τηλεόραση ένας θεολόγος είπε κάτι καλό. Ποιο? Λέει αυτό το κείμενο είναι, λέει, 300 χρόνια μετά Χριστό. Τα λέμε Ευαγγέλια που έχει, λέει, η Εκκλησία μας, η Ορθοδοξία είναι 70 χρόνια μετά Χριστό. Άρα είναι κοντά στα γεγονότα, κοντά στους Αποστόλων. Μα ο Ιούδας πότε πρόλαβε να γράψει? Μα αυτό κάτι... Λοιπόν, άκουσε να δεις. Μην τα κρύμα λερώνουμε το θέμα. Όχι, όχι, γιατί... Το λερώνουμε, το λερώνουμε. Καλά, καλά. Το λερώνουμε. Καλό Πάσχα, να έχουμε προσευχή να κάνουμε. Και θα έρθουμε τώρα 8 Μαΐου. Και ώρα 7.30. 8 Μαΐου και ώρα 7.30. Ωραία σήμερα γίνει. Πάει 9 η ώρα.
Λοιπόν, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Πάτερ ημών που ενδύσεις ουρανής, αγιαστήθω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει ημίν σήμερο, και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφήνεμε τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέχεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού. Διεφόρ των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Γεια σου Βασίλη! Γεια σου Μιχαλή! Καλή Ελλάδα! Πήγαινε στο Παναγίδη! Ποιος? Πήγαινε στο Παναγίδη και πιστεύω ότι είχε έρθει ο Ξεμολόγος. Άρα! Ποιος το πιάσου του! Ευκαιρίες τέτοιες! Πότε θα πάω στην Αγγλία? Ω, αυτή είμαι όταν μου είπα! Είπαμε η ώρα 7.30 και 8 Μαΐου. Τώρα δεν μου λες του Ιούλιου. Όχι, του Ιούλιου. Η υπόθεση αυτή, η παραβολή όλη. Δεν παραβολή, είναι πραγματικότητα. Είναι για να πιστούμε και εμείς ότι και τελευταία στιγμή ακόμα, που ήταν στο Σταυρό ακόμα, που είχε κάνει τόσα εγκλήματα, ο Θεός τον δέχτηκε. Ο Θεός τον καταθεξιέσει για να μπορούμε εμείς. Ο Θεός για να μπορούμε εμείς να μετανοήσουμε. Μετανοώ αυτό λέει. Για να μετανοήσουμε εμείς. Ο Θεός τα έφτιαξε, μετανοούμε εμείς. Πώς τα έφτιαξε, δεν χρειάζεται να τα φτιάξει ο Θεός. Ο Θεός. Εντάξει, αυτό που λες εσύ. Όπω το λες εσύ. Λοιπόν, και ξέρει κάτι. Ο Θεός δέχτηκε. Τότε δεν τον έβαλε άντε πήγαινε να μετανοήσει εκεί πέρα. Γιατί τότε χάλαμε την ελευθερία του ανθρώπου τη μέση. Μετανόησε αυτός και ο Θεός το δέχτηκε. Αφού μετανόησε και είχε κάνει. Για όλους δεν είμαι θεού να πάω στον παράδεισο. Αλλά δεν πάνε. Μην πούμε τώρα θα σκοτώσουμε 5 σήμερα, θα μετανοήσουμε και μετά τους 10 για να μετανοήσουμε. Το θέμα είναι όμως. Αφού σκοτώσουμε τους 5 θα προλάβουμε να μετανοήσουμε. Εδώ είναι. Μας παίρνει η ροή και σκοτώσουμε τους 5.